Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Σήμερα, κριοί μου, πρέπει να ξεχωρίσετε μέσα σας τι σας ευχαριστεί και τι όχι. Αυτό οφείλεται βέβαια και στον Άρη, ένας δύσκολος πλανήτης, αλλά είναι ο πλανήτης σας, τι να κάνουμε. Και φυσικά, λόγω των ημερών, πολλά τραπέζια, συναντήσεις και επαφές. Μην αφήσετε κανέναν να σας χαλάσει τη σημερινή σας μέρα, αλλά φυσικά και τη διάθεσή σας. Η ημέρα κυλά με χαρά και πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις. Εξάλλου, είχατε καιρό να ξεκουραστείτε, βρε παιδιά. Και πάμε στον Ταύρο. Τα βράκια μου, συζητήσεις, επαφές ευνοούνται σήμερα και μέσα από αυτές τις επαφές βρίσκεται και λύσεις σε προσωπικά σας ζητήματα. Η ημέρα σήμερα είναι ιδανική για τα προσωπικά σας θέματα, τα οποία ευνοούνται σημαντικά από τις όψεις των πλανητών μας. Προσέξτε λίγο τη διατροφή σας, μιας και είστε λάτρεις του καλού φαγητού. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, σήμερα η μέρα κυλά με πολύ δυναμισμό μέσα από τα οικογενειακά θέματα, φιλικά αλλά και τα ερωτικά. Λάμπετε και ακτινοβολείτε και αυτό κάνει τον περιγύρο σας πάρα πολύ χαρούμενο. Δώστε προτεραιότητα σε συζητήσεις αλλά και κοινωνικές επαφές που μέσα από αυτές θα ευνοηθούν τα ερωτικά αλλά και τα επαγγελματικά σας θέματα. Και περνάμε στον καρκίνο. Ρομαντική η διάθεσή σας σήμερα και νοσταλγική θα έλεγα. Μπορώ να πω ότι θα είστε από τραπέζι σε τραπέζι. Τι να κάνουμε, φίλοι μου, το απαιτούν οι μέρες. Καμιά φορά μπορεί να μην μπορείτε να ανταπεξέλθετε, αλλά είναι θέμα υποχρέωσης. Χαλαρού σας βρίσκει η μέρα από το απόγευμα και μετά, με τις κοινωνικές αλλά και τις ερωτικές επαφές στο ζενίθ. Λέων. Ωραία συναισθήματα αλλά και οικογενειακή χαρά είναι τα χαρακτηριστικά της ημέρας σας. Λιοντάρια μου, μπορεί να μην χαίρεστε τις γιορτές όπως πρέπει, αλλά χτίζετε ένα λαμπρό μέλλον προς όφελό σας. Χαρείτε την ημέρα παρέα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και δώστε προτεραιότητα στα ερωτικά σας όνειρα. Παρθένος, εσείς φίλοι μου, σήμερα πέραν από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις θα πρέπει να στριμώξετε στο δύσκολο πρόγραμμά σας φίλους αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Ξέρω σας φαίνονται όλα αυτά βουνό, αλλά είστε αρκετά ικανοί σήμερα να τα βγάλετε όλα εις πέρας. Αρκεί ένα χαμόγελο από τους γύρω για να πάρετε δύναμη. Και περνάμε στους φίλους μου τους ζυγούς. Ζυγοί μου, σήμερα είναι η μέρα γοργή για εσάς. Το τρέξιμο και οι κοινωνικές επαφές έχουν την τιμητική τους και φυσικά θα πείτε σε κανένα αγαπημένο σας πρόσωπο και όχι. Η δύναμη είναι στο ζενίθ της, η καρδιά σας γεμίζει και εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο παρά να βάλετε τα καλά σας και να χαρείτε μια γεμάτη μέρα με κέφ και χαρά. Και περνάμε στους σκορπιούς. Σκορπιοί μου, ημέρα έντασης, πάθους αλλά και ερωτισμού σήμερα. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να δώσετε και να πάρετε αγάπη, μιας και ημέρες το ευνοούν. Αφήστε στην άκρη σήμερα τον επαγγελματικό τομέα και ασχοληθείτε με τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις όπως όλος ο κόσμος. Δώστε προτεραιότητα στα θέλω σας αλλά και στα πιστεύω σας. Είναι ζήτημα αρχής. Τοξότης. Τοξότες μου, μετά από ένα διάστημα άκρος πιεστικό στο πώς να τα προλάβετε όλα, τελικά τα καταφέρατε και μπορείτε να χαλαρώσετε παρέα με αγαπημένα πρόσωπα, οικογένεια αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Πολλές προτάσεις για διασκέδαση και εσείς καλείστε πολύ απλά να τις αποδεχτείτε, μιας και τον τελευταίο καιρό ξεχάσατε τι πάει να πει διασκέδαση. Και πάμε τώρα στα εγωκεράκια μου. Σαν καλοί οικοδεσπότες που είστε στη ζωή, έτσι έχετε υποδεχτεί τον πλανήτη σας, στο ζώδιό σας και δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα, φυσικά και στον ερωτικό σύντροφο, μιας και οι γιορτές για σας έχουν πολύ υψηλή σημασία. Οι όψεις των πλανητών είναι ευνοϊκές σήμερα για κάθε είδους διασκέδαση, είτε στο σπίτι, είτε παρέα με φιλαράκια. Και πάμε στον υδροχό. Τι να πω τώρα για εσάς, πολύ κουραστική σημερινή ημέρα, φυσικά όχι από τα επαγγελματικά αλλά από τις πολλές κοινωνικές επαφές. Η δημοτικότητά σας είναι στα ύψη σήμερα, μαγνητίζετε κάθε αγαπημένο πρόσωπο με τη συμπεριφορά σας. Η ημέρα ευνοεί παντός τύπου διασκέδαση και αυτό σας δίνει την όθηση να κάνετε αλλαγές σε όλη σας τη ζωή. Ιχθύες. Παρότι η κούραση είναι στα ύψη, οι μέρες αυτές ήταν και θα είναι ευνοϊκές για εσάς, αγαπητά μου ψαράκια. Υποχρεώσεις πολλές, αλλά και εσείς δεν το βάζετε κάτω. Να χαρείτε λίγο αυτό το διάστημα, αυτό το κλίμα των εορτών, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η μέρα κυλά με πάρα πολύ κέφι και μέσα από τις συγκεντρώσεις αυτές θα βρείτε και λύσεις σε πρακτικά θεματάκια. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.